να μπορέσουν στην αόρατη κτήση να, να ευωδώνουν τους ανθρώπους και να τους βοηθούν και να τους σκεπάζουν. Εδώ θα πρέπει, γλυκές ψυχούλες, θα πρέπει εδώ, γλυκές ψυχούλες, να δούμε και τη γένεση των ουρανίων στρατιών. Ο γλυκύτατος Κύριος μας έπλασε, γλυκές ψυχούλες, τα λειτουργικά αυτά πνεύματα, τα αδέρφια μας αυτά, διότι είναι πλάσματα του Θεού, ελεύθερα, όπως και εμείς, έχοντας το αυτεξούσιο της βουλήσεώς μας, της βουλήσεώς τους, αλλά είναι δυσκίνητα στο κακό, όχι ακίνητα. Από την ενανθρώπιση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού έγιναν δυσκίνητοι οι ταξίαρχοι, όλες οι ουράνιες δυνάμεις των ασωμάτων, που είναι 9, 10 ήτανε, αλλά θα σας εξιστορήσω. Πρώτον, αρχίζουν από τους αγγέλους, οι ουρανίες, ταξιαρχίες των δυνάμεων, άγγελοι, αρχάγγελοι, αρχές, εξουσίες, τάγματα είναι όλα αυτά. Αρχές, εξουσίες, κυριότητες, δυνάμεις, θρόνοι, χερουβίμ, σεραφείμ, μείνανε 9. Γιατί? Διότι το 10ο τάγμα, το μεγαλύτερο από όλα τάγμα, ήτανε του αιωσφόρου, ήτανε το τάγμα του διαβόλου. Αυτός ο αιωσφόρος, ο αρχάγγελος αυτός, ο ταξίαρχος, είχε πολύ μεγάλη δύναμη στα ουράνια. Ήταν η πρώτη θέση κάτω από το θρόνο του Θεού. Όμως έβαλε με το μυαλό του, γιατί τα πνεύματα μειούνται, δεν κάνουν κήρυγμα, δεν μιλούν, μειούνται. Έβαλε και σκέφτη μόνον ότι μπορεί να βάλει τον θρόνο του πάνω από το θρόνο του Θεού. Γι' αυτό λέγεται να φανεί υπέρ, υπερήφανος. Αυτός είναι ο υπερήφανος. Αυτή είναι η υπερηφάνεια. Η μισητή αυτή υπερηφάνεια, η καλύτερη κόρη του διαβόλου, η οποία τον έριξε από πάνω από τα επουράνια σκηνώματα και τον έκανε σκοτεινόν. Έκανε τους σκοτεινούς δαίμονες από τόση μεγάλη λάμψη την οποία είχαν στα ουράνια σκηνώματα. Γιατί εσκέφτηκαν υπερήφανα και ευθύς ότι εσκέφτηκαν τους έριξε ο Θεός. Εκείνη την ώρα όμως που έριχναν, έπεφτα το τάγμα αυτό του αιωσφόρου. Αιώ σημαίνει αυγή στην αρχαία ελληνική. Φόρος, φέρει την αυγή. Είναι ωραίο όνομα, αιωσφόρος. Όμως ήτανε του δαίμονος το όνομα. Και αφού έπεφτε μαζί του, όπως μας λέει ο Απόστολος Παύλος, παρέσυρε και αρχές και εξουσίες και δυνάμεις και θρόνους και από όλα τα άλλα τάγματα, όσοι μειούντος αυτών, τους παρέσυρε και πέφτανε. Πέφτανε και γίνεται αναταραχή στα ουράνια. Γι' αυτό μας λέει ο Απόστολος μας Παύλος, μην νομίζετε ότι έχουμε να κάνουμε με μικρά πράγματα, έχουμε να κάνουμε με τις αρχές, με τις εξουσίες, με τους σκότους του αιώνος τούτου, και τον ονομάζει κοσμοκράτορα το διάβολο. Γι' αυτό, γλυκές ψυχούλες, η σωτηρία της ψυχής μας είναι το σοβαρότερο που μπορεί να γίνει. Να σοβαρευτούμε πάνω στο θέμα της σωτηρίας της ψυχής μας. Έτσι λοιπόν, όταν έπεφταν όλα αυτά τα ουράνια, οι ασώματοι αυτοί οι ουράνιοι, Νόες, εκείνη την ώρα μπήκε στη μέση ποιος? Μιχαήλ, ο ταξίαρχος. Εκείνη την ώρα μπαίνει και ανοίγει τα χέρια του. Στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου. Να σταθούμε καλός, να σταθούμε με φόβο. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Και εκείνη την ώρα όλοι οι ουράνιοι Νόες που τον άκουσαν στη μεγαλύτερη αυτή φωνή που έβγαλε, στη μίση αυτή την οποία έκανε στα ουράνια σώματα, στους ουρανίους ασωμάτους, στα ουράνια αυτά ασώματα πνεύματα, στις τάξεις αυτές, στα τάγματα αυτά, όσοι τον άκουσαν πέσανε και προσκυνήσαν τον Θεό και σταμάτησε η πτώση των ασωμάτων. Σταμάτησαν εκεί οι δαίμονες.
Γι' αυτό εκεί που σταμάτησαν εκεί και έμειναν. Άλλοι έπεσαν στα βάθη της θαλάσσης, άλλοι έμειναν στην επιφάνεια, άλλοι στον αέρα. Είναι τα εναέρια τελώνια τα οποία θα περάσουμε όλοι μία ημέρα των ημερών, όταν θα ξεψυχήσουμε για να φτάσει η ψυχή στις 40 μέρες που θα κάνει το κόλυβο, περνάει όλα αυτά τα εναέρια τελώνια. Όπου αμάρτησε, σε ό,τι αμαρτία έπεσε, τελώνιο του ψεύδους, τελώνιο της κατηγορίας των κατηγόρων μας, κατηγορούμε αυτούς που μας κατηγόρησαν, τελώνιο της πορνείας. Πορνεία είναι αυτό που πάνε με γυναίκες προτού χωρίς να έχει γίνει η ιερολογία του γάμου. Μοιχείας τελώνιο. Τελώνιο είναι ότι πάνε με άλλες γυναίκες ενώ ο Θεός τους έχει ενώσει με τη γυναίκα τους. Το τελώνιο της μοιχείας, το τελώνιο της πορνείας, το τελώνιο της αρσενοκητίας που πάνε άνδρες με άνδρες, το τελώνιο της γαστριμαργίας, τελώνιο, τελώνια, τελώνια, τελώνια. Και αυτοί είναι που έμειναν στον αέρα. Αυτοί κάνουν έλεγχο στην ψυχή μας προτού πάμε το κόλυβο αυτό το οποίο μας προσφέρουν στα 40, στο μνημόσυνο αυτό, και το προσφέρουμε το κόλυβο το οποίο έχουμε εδώ και φτιάχνουμε. Οι ψυχές το παίρνουν, η ψυχή αυτή για την οποία γίνεται τα 40 της, και το προσφέρει ως δώρο στο θρόνο του Θεού. Και εκεί πλέον στα 40 κατατάσσεται εκεί που θα πάει, που είναι μία κατάσταση προσωρινή. Γιατί? Διότι ακόμη δεν έχει γίνει τελική κρίση. Στη δεύτερη παρουσία που θα έρθει φοβερός ο Κύριός μας, τότε ο κάθε κατεργάρης θα πάμε στον πάγκο μας. Εδώ αυτή τη στιγμή λοιπόν δεν βγάζω έξω από τον εαυτό μου. Και εγώ σαν αμαρτωλός επίσκοπος, αλλά και όλοι εσείς έχουμε ανάγκη από τον ουράνιο Νόα, από τον ταξίαρχο Μιχαήλ, τον οποίο πήρε τόση μεγάλη δύναμη από το Θεό, όταν είπε «Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασίλειο ημών Θεό», έχουμε ανάγκη από την προστασία Του. Του έδωσε ο Θεός τέτοια δύναμη, γι' αυτό και ψάλλουμε στο τροπάριό Του. «Όπου επισκιάσει η χάρη Σου, Αρχάγγελε, εκεί των δαιμόνων διώκεται η δύναμη». Έτσι λοιπόν, γλυκές μου ψυχούλες, περαίνοντας τον λόγο μου, δράτω με τις ευκαιρίες να σας πω πώς εγένετο ο διάβολος, μία μικρή δηλαδή η γένεση του διαβόλου. Ενώ ο Πανάγιος Θεός τον έφτασε πολύ μεγάλο και πολύ τρανό, πιο, γιατί είναι ταξιαρχίες, είναι ιεραρχίες. Αρχίζουν από τους αγγέλους, πιο πάνω είναι οι αρχάγγελοι, πιο πάνω είναι άγγελοι, αρχάγγελοι, αρχαί, εξουσίε, θρόνοι, δυνάμεις, κυριότητες, χερουβίμ, σεραφίμ, τα 9, 10 είναι, ήταν το τάγμα των εκπεσών, είναι του αιωσφόρου, του διαβόλου. Έτσι λοιπόν, γλυκές μου ψυχούλες, του έδωσε πολύ μεγάλη χάρη του ταξιάρχου μας Μιχαήλ και προλαβαίνει, είναι πολύ γρήγορος. Και όταν θα θέλουμε να φωνάξουμε «Ταξιάρχη μου Μιχαήλ, πρόφταξε ταξιάρχη Μιχαήλ», έρχεται πολύ γρήγορα ο ταξίαρχος, ιδιαίτερα σε αυτούς που πάσχουν από ακάθαρτα πνεύματα. Ένα πνευματικό μου παιδί το οποίο ήρθε να εξομολογηθεί, βεβαίως για πρώτη φορά όταν εξομολογείται ήρθε από την Καστοριά, μου λέει «Σε παρακαλώ γέροντα, εξομολογήσε με, ήτανε βράδυ». Λέω «Πώς ήρθες τέτοια ώρα?» «Μα τέτοια ώρα είναι και ακατάλληλη ώρα». Έτρεμε. Εκείνη την ώρα, γλυκές μου ψυχούλες, μου είπε κάτι φοβερό. «Δεν έχω αφήσει τίποτα που να μην το κάνω, γέροντα. Όλα τα έκανα. Με τα παιδιά μου, πήγα με τα παιδιά μου. Να κάνω επίκληση σαν καθάρτο πνευμάτων, τις έκανα. Αλλά όταν τις έκανα, εκείνη την ώρα δεν ήξερα ποιους καλούσα. Κάλεσα ολόκληρους λεγεώνες. Κάλεσα ολόκληρο στρατηγό των δαιμόνων και σηκωνόντουσαν τα σανίδια έξω και έτρωγα καρπαζιές αόρατα και εκείνη την ώρα θα με πεθαίνανε. Και φώναξα διότι ήξερα ότι ο κάθε αρχάγγελος έχει μία ώρα της ημέρας. Φώναξα «Ταξίαρχε Μιχαήλ, βοήθησέ με», και αμέσως με βούτυξε και με έβγαλε έξω από το δωμάτιο και ήρθα με το αυτοκίνητό μου τρέχοντας να ξορκίσεις όλα αυτά και να με συγχωρέσεις. Δεν θα ξαναπέσω πια. Θα είμαι πιστός εις τον Θεό. Δεν θα ξανακάνω επίκληση ακαθάρτων πνευμάτων». Ναι, γλυκιά μου ψυχούλα, γιατί οι αρχάγγελοι έχουν πολλά ονόματα. Είναι ο Μιχαήλ, ο Ταξιάρχης,
Είναι ο Γαβριήλ ο ταξίαρχος της Χάριτος που μας φέρνει του Ευαγγελισμού τα ρήματα. Είναι Μιχαήλ, Γαβριήλ, Ραφαήλ, Ουριήλ, Εγουλιήλ, Βεραχιήλ, Ιερεμιήλ. Είναι πολλοί ταξίαρχοι, ο Χερουβήμ, ο Σεραφείμ, οι ταξιάρχες αυτές, οι ταξιάρχοι αυτοί των ουρανίων στρατιών, των ουρανίων δυνάμεων. Έτσι λοιπόν έχουμε σήμερα τον αρχιστράτηγο των ουρανίων δυνάμεων, έχουμε τον ταξίαρχο Μιχαήλ. Να λοιπόν και πάλι η λιτανία του ταξιάρχου. Προχωρεί ο ταξιάρχης. Κατέβουνε στην παραλία. Πλησιάζει η Παναγία εικόνα του Αρχαγγέλου και όλοι στέκονται ευλαβικά, περιμένουνε το θαύμα. Ταξιάρχη Μιχαήλ, πρόφθαξέ μου το παιδί μου. Ταξιάρχη Μιχαήλ, βοήθησε την οικογένειά μου. Ταξιάρχη Μιχαήλ, φέρε μου τον άντρα μου. Ταξιάρχη Μιχαήλ, υποφέρω από μάγια, διώξε τα. Ταξιάρχη Μιχαήλ, δεν έχω ποδαράκια, βοήθησέ με. Ταξιάρχη Μιχαήλ, έχω τόσα κακά στην οικογένεια. Και όλοι περιμένουν από τον ταξίαρχο, το μεγάλο ταξιάρχη μας Μιχαήλ, το θαύμα, για να μπορέσει ο ταξιάρχης τους να μπορέσουν με την επίκληση την Αγία που του κάνουμε, τη βοήθεια να βρούνε το θαύμα, να πετύχουν το σκοπό τους. Κατάμεστος το νησί από κόσμο, από όλα τα μέρη, έχουν έρθει από όλη την Ελλάδα, έχουν έρθει